Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα από τις πλαγιές του Ημιτού. Βγήκα το καθιερωμένο περίπατο. Είναι πράγματι καλή ημέρα η σημερινή, ανοιξιάτικη θα έλεγα, μετά από τη χθεσινή μπόρα που μας έκανε μουσκεμα. Σήμερα θέλω 2-3 πραγματάκια να πω μαζί σας. Το πρώτο, να σας υπενθυμίσω ότι την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινάει η έκθεση Boat and Fishing στο Μεσογειακό Κέντρο Εκθέσεων ή αν θέλετε Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο, ΜΕΚ, στην Παιανία. Είναι μια έκθεση που διοργανώνουν τα περιοδικά και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά του φίλου μου, του Γιώργου του Πολυχρονίου, ο οποίος έχει αναλάβει και τη χορηγία, είναι και ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας για το ταξίδι που θα κάνουμε το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Το σκαφάκι θα είναι εκεί το Laser, στο περίπτερο Β114. Θα είμαι και εγώ όλες τις ημέρες να τα πούμε, να γνωριστούμε, το επαναλαμβάνω. Τις καθημερινές, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, η είσοδος των επισκεπτών ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι και τελειώνει στις 10 το βράδυ. Το Σάββατο ξεκινάει στις 10 το πρωί και τελειώνει στις 10 το βράδυ και την Κυριακή ξεκινάει στις 10 το πρωί και κατ' εξαίρεση σταματάει, κλείνει στις 9 προφανώς για να μπορέσουν κάποιοι εκθέτες να πάρουν τα πράγματά τους. Αυτό είναι το ένα θέμα. Θα είναι παράλληλα στην έκθεση σε άλλο χώρο, βέβαια σε άλλο περίπτερο, και το σκάφος το καινούριο που έχει φτιάξει ο Ηλίας ο Καράς με τον Γιώργο, το 6,5, το οποίο το είδα και πράγματι στα μάτια μου μοιάζει με 8,5. Όπως ακριβώς και το λέει για το πεντάμετρο, δεν μοιάζει με πεντάμετρο, αλλά μοιάζει με 6,5. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά την έκθεση και τα σκαφάκια της Laser που θα είναι παρόντα. Όλη τη βδομάδα αυτή την έφαγα σε μια προσπάθεια να φτιάξω ένα ωραίο πάνελ, το οποίο είναι αδιάβροχο και κολλήθηκε πάνω σε Kappa Mount, ένα υλικό που είναι ελαφρύ και κρεμάνε τις κορνίζες, φωτογραφίες. Μου το έφτιαξε αφιλοκερδός ο Δημήτρης ο Χιόλος, που έχει σιλικόβρηση την εταιρεία εκτυπώσεων Print Easy. Να είναι καλά και τον ευχαριστώ και αυτόν. Και εκεί πάνω είναι τυπωμένα, εκτός από το χάρτη του ταξιδιού, τα λογότυπα των χορηγών, μικρών και μεγάλων. Να υπενθυμίσω ότι στους μεγάλους χορηγούς συγκαταλέγεται η Εβάλ κατά κύριο λόγο και η Αργό Oil των αδελφών Ψαρομπά από την Κάλυμνο. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Ρούσος, Ζανίκος Μαρίν από τη Σύρο. Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Τάπας με τα ντρόν, της Drone House. Ο φίλος μου ο Άρης ο Κωνσταντάρας με το καναλάκι του Μικρές Διαδρομές Σάμου. Ο Αντώνης ο Ζαμπέλης που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συφνίων. Πυροσβεστήρες του Απόστολου του Νταΐ από το Βόλο. Αχ, μου ξεφύγει κανένας τώρα και παρεξηγηθώ. Δεν τα διαβάζω από χαρτί, τα λέω από μνήμης. Καλά, αν θυμηθώ στην πορεία θα το συμπληρώσω να μην με παρεξηγεί αν κάποιος το ξέχασα. Δεν το ξέχασα, μέσα στην καρδιά μου είναι, αλλά αυτό που θέλω να σας πω, με πληροφόρησε κάποιος φίλος ότι κάποιοι κάνανε παράπονα. Προφανώς τώρα οι συνδρομητές μου είναι οι επισκέπτες του καναλιού, γιατί πάρα πολλοί επισκέπτονται το κανάλι και κάνουν σχόλια χωρίς να είναι συνδρομητές. Ανώνυμοι κυρίως. Του είπανε λοιπόν του φίλου μου ότι παρεξηγήθηκαν, λέει, που άκουσαν ότι έχω στο μυαλό μου να βάλω συνδρομή για να βλέπουν τα βιντεάκια του ταξιδιού στην Ευρώπη. Και πραγματικά παραξενεύομαι. Πρώτα απ' όλα δεν το έχω πάρει απόφαση οριστικά. Δεν είναι σίγουρο θα το κάνω. Το σκέφτομαι. Αλλά και αν θέλω να το κάνω, γιατί να ρωτήσω κάποιον 1, 2, 3, 5, 10. Δεν το κατάλαβα. Πάρα πολλοί συνδρομητές μου βγαίνουν στα σχόλια από κάτω, στα βιντεάκια, και μου λένε να κάνω Patreon, να τους πω να στείλουν λεφτά στο PayPal και κάτι τέτοια. Και τους έχω πει όχι. Το θεωρώ ζητιανιά, το έκανα μια φορά, απέτυχε, το μετάνιωσα και το ξανακάνω. Τέλος.
Σκέφτηκα όμως, αντί να ζητιανέψω σε εισαγωγικά, να πουλήσω σε εισαγωγικά τα βιντεάκια που θα κάνω, τα οποία δεν είναι βιντεάκια που θα είναι εύκολα, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουν και κόπο, θα έχουν και ωραίες εικόνες, ένα ταξίδι που δεν πάει ο καθένας κάθε μέρα. Νομίζετε λοιπόν ότι δύο ελληνικοί καφέδες, 5 ευρώ δηλαδή, δεν αξίζει για να δουν επί 3 μήνες τα βιντεάκια που θα ανεβάζω? Το μόνο που με σταματάει να το κάνω, το μόνο, αλλιώς θα το έκανα, είναι ότι υπάρχουν χορηγοί οι οποίοι προφανώς θέλουν να φανούν και έχουν κάθε δικαίωμα να φανούν και έτσι πρέπει. Εάν λοιπόν το κάνω συνδρομητικό το βίντεο της Ευρώπης, πόσοι νομίζετε ότι θα πληρώσουν συνδρομή, πόσοι λέτε ότι θα πληρώσουν συνδρομή για να βλέπουν τα βιντεάκια? Εγώ σας λέω ότι από τους 132.000 συνδρομητές που έχω σήμερα, είναι ζήτημα αν θα πληρώσουν οι 2.000. Και πολλούς λέω. Οπότε, αν βιντεάκια τόσο ωραία, δύσκολα, επίπονα, όμορφα, τα βλέπουν μόνο 2.000 κόσμος, τι θα πούνε οι χορηγοί μου? Και εμείς σαν χορηγοί σου δεν θα περιμέναμε να το δουν περισσότεροι? Και μια και είμαι εδώ πέρα στη φύση, ακούτε τι ωραία. Να τα. Σκυλάκος, αυτός είναι τσοπανό σκυλά, αλλά είναι μικρό ακόμα, είναι μωρό. Γεια σου ρε. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Είναι, είμαστε στη φύση εδώ στο κοροπή, είναι ωραία. Και έτσι λοιπόν κλείνω μάλλον προς τη σκέψη να το αφήσω ελεύθερα, να τα δει όσος κόσμος θέλει. Αυτό που θα κάνω όμως θα είναι ότι τα βιντεάκια αυτά που δεν θα ανεβαίνουν ενδεχομένως κάθε μέρα αλλά κάθε δεύτερη μέρα, γιατί δεν μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε βίντεο για να τα ανεβάζουμε στο YouTube, κάθε δεύτερη όμως μέρα τουλάχιστον ανεβάζω ένα βιντεάκι που να είναι όχι παραπάνω από 10 λεπτά διάρκεια, και για να μην κουράζει και για να έχω και ένα όπλο σε εισαγωγικά στα χέρια μου, όταν επιστρέψω να έχω υλικό για πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα βίντεο. Και τότε ίσως εκείνα τα βίντεο να τα κάνω συνδρομητικά. Αυτό σκέφτομαι. Θα δείξει. Κατά τα άλλα η φύση έχει φορέσει τα καλά της. Μπήκαμε στην άνοιξη εδώ και 3 μέρες. Τη Δευτέρα έχω τα γενέθλιά μου, κλείνω τα 72 μου και μπαίνω στα 73, εσίως. Όλα καλά. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει προσδοκία για αυτά που έρχονται. Δεν με πειράζει αν κάποιοι από εσάς, ευτυχώς όχι πολλοί, βρίσκεται πάντα κάτι κακό να πείτε. Να είστε καλά, γιατί όπως έχω πει και άλλοτε, εύχομαι να είναι καλά οι εχθροί μου για να μπορώ εγώ να δυναμώνω. Παρέλειψα να αναφέρω ανάμεσα στους χορηγούς που είπα προηγουμένως τον Δημήτρο Καραμπουνιώτη από το Ηράκλειο, ο οποίος φιλοτέχνησε μου έκανε τα αυτοκόλλητα για τους χορηγούς. Επίσης τον Νίκο Θεοδωρόπουλο της Smart Boat, που έχει βάλει αυτό το ρουβιάνο στο σκάφος για να μπορείτε όλοι εσείς να βλέπετε όταν ταξιδεύουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και ακόμη την εταιρεία Κυριαζής Batteries and More, που είναι τα αδέρφια Κυριαζή, με τον καλό φίλο τον Αντριανό, ο οποίος έτσι έχει βοηθήσει πολύ με τις μπαταρίες του και το inverter του και όλα αυτά. Και άφησα τελευταίο, αλλά όχι πιο λιγότερο σημαντικό, το φίλο μου τον Γιώργο Θανόπουλο, ο οποίος έφτιαξε μια όμορφη τέντα πλεύσης και τέντα δωμάτιο, για να μπορούμε να κοιμόμαστε άνετα, να μην βρεχόμαστε και να καθόμαστε το βράδυ, να ανεβάζουμε τα βιντεάκια μας, να τρώμε κτλ. Όλοι αυτοί οι χορηγοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας αυτό το ταξίδι, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε. Βεβαίως να μνημονεύσω τον Ηλία και τον Γιώργο Καρά, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στην κατασκευή του σκάφους και στο τελείωμά του, και να ευχαριστήσω και την εταιρεία Πι Πετρόπουλος ΑΒΕ, που έχει την αντιπροσωπεία της στο Χάτσου.
οι οποίοι μου έκαναν και αυτοί μια πολύ καλή τιμή, ώστε να μπορέσω να πάρω τους κινητήρες από τα χρήματα που εισέπραξα από τα κανάλια με τα βιντεάκια, για τα βιντεάκια που μου είχαν κλέψει. Φαίνεται πως τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί και πάμε καλά. Για να δούμε. Βέβαια, να αναφέρω, χωρίς να πω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε δυσφήμιση, ότι υπήρξαν τρεις χορηγοί του παρελθόντος, οι οποίοι μου είχαν δώσει και τα χρήματα και τα είδη τα οποία τους είχα ζητήσει και εκ των υστέρων έκαναν πίσω, κολοτούμπα. Επικαλούμενοι διάφορες προφάσεις, θα έλεγα αστείες, αλλά προφανώς οι άνθρωποι είχαν τους λόγους τους ή κάποιοι τους βάλανε λόγια. Λοιπόν, αυτά σας περιμένω στην έκθεση την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εκεί θα είμαι. Και τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, το απόγευμα μπαίνουμε στο Blue Star και πάμε με το αυτοκινούμενο και τη βάρκα στην Go, όπου εκεί θα μας γεμίσει το ρεζερβουάρ με καύσιμα ή αργό, για να κάνουμε ένα ταξίδι στα γύρω νησιά, γύρω στα 150 με 200 μίλια, και να κάνουμε έτσι και το στρώσιμο του κινητήρα. Και βέβαια να δείτε και τα βιντεάκια που θα τραβήξουμε στην Ψέρυμο, στην Κο, στην Κάλυμνο, στον Αρχάγγελο, στη Λέρο, Λειψιούς, Αρκιούς, Μαράθη, Αγαθονήσι. Θα δούμε που θα μπορέσουμε, αν θα μπορέσουμε να πάμε σε όλα αυτά, αν μας βγάλει ο χρόνος και αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ προς το παρόν και τα ξαναλέμε.